Με αφορμή τη νέα εποχή για το λιμάνι του Ηρακλείου και τον οργανισμό Λιμένος, με την ένταξή του στον όμιλο Γκριμάλντι, πραγματοποιήθηκε εχθές εκδήλωση για να τιμήσουν πρόσωπα που στάθηκαν πιστά στον οργανισμό όλα αυτά τα χρόνια. Δεν αλλάζει τίποτα με την εγκατάσταση εδώ του κυρίου Γκριμάλντι. Ο οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου θα παραμείνει ο οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, θα κάνει τις ίδιες εργασίες που έκανε μέχρι και τώρα, απλώς θα αλλάξει η διοίκηση του οργανισμού. Αυτό θα είναι προς το καλό και της κοινωνίας αλλά και της οικονομίας του Ηρακλείου. Το λιμάνι του Ηρακλείου, ένα λιμάνι με μεγάλη ιστορία, βασικός κόμβος για το νησί μας διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων. Σε λίγες εβδομάδες γυρίζει σελίδα, κλείνει μια παλιά ιστορική εποχή και μπαίνουμε σε μια νέα εποχή διαχείρισης υπό την ιδιωτική πρωτοβουλία. Στη μετάβαση αυτή, η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου αποφάσισε να τιμήσει απόψε όλους τους συνεργάτες και όλους τους χρήστες των υπηρεσιών Λιμένους για να τους ευχαριστήσουμε για την πολυετή μας συνεργασία. Βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου, μια σημαντική πύλη εισόδου για την πόλη μας, όπου γυρίζει σελίδα και όλοι μας περιμένουμε με τη νέα ιδιοκτησιακή κατάσταση του λιμανιού τα καινούργια έργα τα οποία οραματιζόμαστε και την ανάπτυξη του λιμανιού την οποία θέλουμε, έτσι ώστε η πόλη μας να μπορέσει να απολαύσει τους καρπούς αυτής της αλλαγής. Πλήθος των συντελεστών που πρόκειται να τιμηθεί σήμερα μας θυμίζει και πόσο σημαντικό είναι το λιμάνι για την οικονομία του τόπου συνολικά. Και αυτό ισχύει βεβαίως για την επόμενη μέρα και ισχύει και στον υπερθετικό βαθμό εάν θεωρήσουμε όπως πρέπει να θεωρήσουμε ότι θα υπάρξει μια ευκαιρία για μεγαλύτερη ανάπτυξη. Βεβαίως όμως αυτή η ευκαιρία πρέπει να είναι μέσα σε ένα πλαίσιο στο οποίο να επιβεβαιώνεται ότι αυτό που γίνεται είναι για το καλό του τόπου. Νέα σελίδα για τα στελέχη του οργανισμού Λιμένος και για την τοπική αλλά και εθνική οικονομία, με το λιμάνι του Ηρακλείου να αποτελεί σταθμό στη Μεσόγειο, ενώνοντας την Αφρική με την Ευρώπη, με αποτέλεσμα να έχει σπουδαίο γεωπολιτικό ρόλο. Ήθελα να ευχαριστήσω και να τιμήσω όλους τους φορείς που συνέβαλαν στην απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένου Ηρακλείου μέχρι σήμερα. Το λιμάνι είναι η σημαντικότερη πύλη εισόδου και η σημαντικότερη πύλη εξόδου της πόλης του Ηρακλείου και του νησιού ολόκληρου. Αποτελεί το λιμάνι ένα τοπόσιμο με αναφορά στην ναυτιλία, στο εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη του Ηρακλείου και όχι μόνο του Ηρακλείου αλλά ολόκληρης της Κρήτης. Ως κυβέρνηση έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στο λιμενικό σύστημα της Κρήτης, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, με επενδύσεις από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Νομίζω ότι το λιμάνι του Ηρακλείου έχει δείξει ότι είναι η ναυαρχίδα του λιμενικού συστήματος της Κρήτης και είμαστε εδώ για να στηρίξουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση που έρχεται να επιβραβεύσει την καλή συνεργασία της διοίκησης του Λιμένα με τους χρήστες του Λιμένα και τους φορείς που στήριξαν και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι με την αλλαγή σκυτάλης που πρόκειται το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες να κυρωθεί και στη Βουλή και το νέο επενδυτή που έρχεται εδώ πέρα, το λιμάνι του Ηρακλείου θα γίνει ένας μεγάλος περιφερειακός κόμβος. Με θετικό πρόσημο σημειώνεται αυτή η αλλαγή, η οποία πιθανότατα θα υπογραφεί μετά τις ευρωεκλογές από την κυβέρνηση, δίνοντας νέα υπόσταση στο λιμάνι του Ηρακλείου, τη στιγμή που ο οργανισμός Λιμένος θα συνεχίσει να λειτουργεί με τις ίδιες αρμοδιότητες όπως πάντα.